Συνέλληνές μου, Έλληνα πολίτη, απανταχού της γης και σε όλη την ελληνική επικράτεια. Χιλιάδες παρανομίες αυτή τη στιγμή εκτελεί η ανθεληνική κυβέρνηση, αλλά και όλη η Βουλή. Μην πάμε μόνο στην κυβέρνηση. Όλη η Βουλή, είναι αυτή που διοικεί και όχι η κυβέρνηση. Πρέπει να καταλάβετε ότι το ανώτατο όργανο του κράτους αυτή τη στιγμή και του συντάγματος μας είναι η Βουλή. Και αυτή η Βουλή δεν έχει συσταθεί σε σώμα. Βέβαια αυτό που έχω να πω είναι ότι νιώθουν ακόμα ασφαλείς όλα αυτά τα ανθεληνικά παιδιά τα οποία δυναστεύουν τους Έλληνες πολίτες και την Ελλάδα μας. Αυτό που έχω να τους πω είναι ότι δεν θα χαίρονται για πολύ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο μεγάλες μυστικές υπηρεσίες παγκόσμιες, οι οποίες ετοιμάζουν γνωματεύσεις. Θα έρθουν άσχημες μέρες για όλα αυτά τα παιδιά. Και υπάρχει και μια παγκόσμια αστυνομία που θα τους δέσει πολύ άσχημα. Εγχώρια αστυνομία δεν μπορεί να το κάνει. Όμως μια παγκόσμια αστυνομία θα το κάνει. Οι γνωματεύσεις είναι πολύ άσχημα τα στοιχεία που συλλέγονται αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει πάρα πολύ άδικα πράγματα και εκτός του συντάγματος. Αλλά και τα συντάγματα όπως έχουν και οι νόμοι όπως έχουν υπογραφεί που καταστρατηγούν το ανθρώπινο δικαίωμα και ειδικά γενοκτονούν τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα άνθρωπο. Και όλα αυτά συμβαίνουν με μια Βουλή η οποία δεν έχει συσταθεί σε σώμα. Θα πω το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε, που αυτή τη στιγμή συμβαίνουν στο ελληνικό έδαφος, κατά του Έλληνα ανθρώπου, κατά του Έλληνα πολίτη. Ένα εξ αυτών είναι, εγώ θεωρώ ότι γίνονται πάνω από 2 εκατομμύρια συντάξεις και επιδοτήσεις κάθε μήνα σε αλλοδαπούς. Υπάρχουν πάνω από 2 εκατομμύρια σε πρακτορικά κονδύλια που συμβαίνουν. Συμβαίνουν πάρα πολύ άδικα πράγματα, αλλά τελικά του Έλληνα πολίτη του κόβουν τη σύνταξη. Και φυσικά για να βγάλει μια σύνταξη που δεν θα βγάλει ποτέ, συζητάνε ότι μπορεί και μέχρι το 19 και μέχρι το 2020 να κόψουν όλες τις συντάξεις και να αφήσουν στον πάγο όλους τους ανθρώπους. Ετοιμάζουν πολύ άσχημα πράγματα για σένα Έλληνα πολίτη. Γι' αυτό φωνάζω συνεχώς, συστρατεύσου, ενώσου στην Ελλήνων Συνέλευση. Έρχονται πολύ άσχημα πράγματα, δεν σέβονται τίποτα, απλά εκτελούν ένα σχέδιο ακριβώς ό,τι τους λένε. Και φυσικά αυτοί που τους λένε δεν είναι καν άνθρωποι, αλλά ούτε αυτοί που εκτελούν έχουν φύγει τελείως από το ανθρώπινο κομμάτι τους. Όμως θα πω σε ένα δημοσίευμα. Για να υπάρχει ένα δημοσίευμα υπάρχουν 1 εκατομμύριο περιπτώσεις από πίσω που δεν τις γνωρίζεις. 250.000 αλλοδαποί έπαιρναν παράνομα σύνταξη. 700 ευρώ το μήνα με 30 ένσημα εργασίας. Εσύ πόσα ένσημα θες, Δρελινά μου, για να πάρεις σύνταξη? Έχεις καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή διαλύουν όλο τον κρατικό μηχανισμό και διαλύουν τα ταμεία σου και διαλύουν και όλη την κοινωνία των Ελλήνων, βάζοντας μέσα αίματα και ανθρώπους αμφιβόλου κατάστασης, ποιότητας, αλλά και βούλησης. Τι θέλουν να κάνουν? Ερχόμενοι και ορμόμενοι ως μουσουλμάνοι, ως μασόνοι, ως Εβραίοι, ως μη άνθρωποι. Έχεις επίγνωση εσύ ποιος έρχεται και ποιος συναντιέται αύριο με τη γυναίκα σου, με το παιδί σου, στο σούπερ μάρκετ ή στον δρόμο? Γνωρίζεις τίποτα? Γιατί υπάρχει καμία ασφάλεια πουθενά? Ποιος το διασφαλίζει όταν αυτοί που σε κυβερνούν δεν είναι καν άνθρωποι? Δεν είναι Έλληνες, δεν είναι άνθρωποι, είναι Εβραίοι, είναι Σιωνιστές, είναι μασόνοι, είναι δογματιστές, είναι υπάνθρωποι. Και βεβαίως οι διαταγές τους είναι από το υπόγειο της Βουλής, από το υπόγειο πιο πέρα, από ένα άλλο υπόγειο, από ένα άλλο υπόγειο, από ένα άλλο υπόγειο. Και πληρωμένα παιδιά για να σε εκτελέσουν. Δεν είναι 250.000 οι συντάξεις, είναι πάρα πολλά τα νούμερα. Καταρχάς πρέπει να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή σου κόβουν συνέχεια τις συντάξεις, οι μισθοί στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλοί, δεν βρίσκει κανένας εργασία και όλα αυτά τα ζόμπι παίρνουν 700 ευρώ το μήνα. Και υπάρχουν χιλιάδες επιδοτήσεις για ενίκια, για ρεύματα. Πού μωρέ στην Ελλάδα που την έχετε σφίξει τόσο πολύ και την έχετε ξεζουμίσει? Διαλύσατε τα πάντα. Φτιάξατε ψεύτικο capital control.
και διαλύσατε όλη την οικονομική αγορά. Και τώρα που διαλύθηκε και δεν έχει κανείς λεφτά, ωραία, τώρα το ανοίξαν 5.000. Με τα σώρα εποχή, αφού έσφιξε το capital control, ανοίξαν και το capital control. Όμως το ζητούμενο ποιο είναι? Συνέλληνά μου, αντιλαμβάνεσαι τι έχει συμβεί? Αντιλαμβάνεσαι τι θα συμβεί και μέχρι πού θα σε πάνε? Και όλο αυτό συμβαίνει επειδή αδρανείς και καθυστερείς τόσο πολύ. Υπάρχει πόθεν έσχες για σένα. Πού τα βρήκες, πού θα αγοράσεις? Ένα διαμέρισμα να αγοράσεις οτιδήποτε, πόθεν έσχες. Το ξέρεις ότι για τον αλλοδαπό δεν υπάρχει. Ο αλλοδαπός που θα φέρει 250 χιλιάρικα, 300 χιλιάρικα και αγοράσει ένα διαμέρισμα, οτιδήποτε αγοράσει, αμέσως παίρνει διαβατήριο γενικό. Αν δεν το γνωρίζεις, συνεγγυνά μου, μάθε το. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Έτσι. Κινέζοι, Ταϊβανέζοι, Φιλιππινέζοι. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει Κινέζος να έχει 250 και 300 χιλιάρια? Όχι ρε συνέλληνα. Ξέρεις αγαπητέ μου συνέλληνα τι σημαίνει Κίνα? 1,5 ευρώ την ημέρα είναι το μεροκάματό τους στη Βόρεια Κίνα. 1,5 δολάρια την ημέρα. Πρέπει να καταλάβεις τι είναι η Κίνα. Όχι αυτή την Κίνα που σου λένε. Άρα πού στο διάλο θα βρει αυτό το παιδί που δεν έχει προκόψει στην Κίνα? Όποιος έχει λεφτά και προκόψει στην Κίνα δεν έρχεται στην Ελλάδα. Και έρχεται να πάρει διαβατήριο. Δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μία ανθεληνική εταιρεία από πίσω, μη κερδοσκοπική, εβραϊκή, σιωνιστική, μογγολική, πες την όπως θέλεις, δεν έχει σημασία, το ίδιο πράγμα είναι, η οποία χρηματοδοτεί άτομα και τους περνάει διαβατήριο. Και αύριο στην πολιτογράφηση, στην εκλογική αναμέτρηση, θα δεις ένα μάτσο Κινέζους, Ταϊβανέζους, Φιλιππινέζους και ό,τι άλλη ράτσα, ό,τι άλλη μογγολοφάτσα θα τη δεις εδώ πέρα. Και θα χάσεις τη χώρα σου, γιατί εσύ άργησες να συστρατευτείς, γιατί είδες τον Αϊφανούρη και σου είπε, γιατί η γιαγιά είχε την Αγία Παρασκευή και της είπε ο παπάς, γιατί σου είπε ο Ιερώνυμος, γιατί σου είπε ο ένας, σου είπε ο άλλος. Τι να σου πούνε αυτοί ρε συνέχεια μου, αυτοί σε διαλύσανε. Πρέπει να καταλάβεις τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και αυτά είναι δίπλα σου. Α, δεν σε ενδιαφέρει αυτό? Τι σε ενδιαφέρει? Που σου κόψαν τη σύνταξη? Που σου κόψανε το μεροκάματο? Που δεν έχεις? Που δεν κάνεις? Που σου κρυμπίνα την πεζίνη? Αυτό δεν σε ενδιαφέρει? Αυτό που βλέπεις συνέλληνα στο δημοσίευμα που δίνουν 250.000 συντάξεις παράνομες, να ξέρεις ότι είναι άλλο 1.000.000 περιπτώσεις από πίσω που δεν τις ξέρεις. Και δεν θα τις δεις. Και αυτή η ίσα που βγήκε και έφυγε. Και δεν θα ξαναβγεί. Αυτό όμως συμβαίνει γιατί εσύ αδρανείς και δεν συστρατεύεσαι με όλα σου τα αδέρφια. Και δεν έχεις καμία διαφορά. Έχεις 1.000.000 πράγματα που σε ενώνουν και σε ενώνουν και σε διαχωρίζουν 3. Το κόμμα, το δόγμα, το χρώμα. Γιατί εσύ είσαι με 50 ευρώ, άλλος είναι με 1.000. Το ίδιο πράγμα όμως είναι. 3 σε διαχωρίζουν και 1.000.000 σε ενώνουν. Και πρέπει να ενωθείς γρήγορα. Γιατί εσύ τους επιτρέπεις να συμβαίνουν αυτά. Με ελληνική κυβέρνηση δικιά σου και με μια πραγματική δημοκρατία, γιατί έχω πει ότι η δημοκρατία δεν έχει κόμματα, έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Είναι δυνατόν να βάζεις ένα κομμάτι της κοινωνίας να διοικήσουν τα υπόλοιπα κομμάτια? Το οποίο και αυτό ακόμα δεν συμβαίνει. Διότι και αυτά τα κομμάτια είναι τόσο μικρά και ανύπαρτα και όλα τα χρόνια έχουν κάνει τόσο δεινά, έχουν επιφέρει τόσα πολλά άδικα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Άρα σήμερα η μεγάλη ευκαιρία, η τεράστια λεωφόρος είναι η Αγίων Συνέλευση, που σήμερα θα διηγηθείς εσύ ο ίδιος και η εντολή σου θα είναι διαταγή για αυτούς που θα έχουν την εξουσία, που είναι εκτός της ουσίας. Απλά κάτω. Πρέπει να καταλάβεις και να αντιληφθείς γρήγορα την ένωσή σου. Η ένωσή σου θα δώσει την νίκη και θα τελειώσει όλη αυτή η δυναστεία, όλη αυτή η γενοκτονία, όλος αυτός ο αφανισμός. Σε αντίθετη περίπτωση, όσο καθυστερείς, θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Έρχονται, μην κοιτάς που στα αυτιά σου δεν έρχονται. Μα δεν πρέπει να έρθουν. Πρέπει να είναι κρυφά. Στα αυτιά σου θα έρχονται μόνο αυτά που θέλουν αυτοί να έρχονται. Έγινα πολίτη, ενώσου την Αγίων Συνέλευση, στο δικό σου πολιτικό φορέα. Και έλα στα γραφεία. Έλα να ανοίξεις τα δικά σου γραφεία. Το δικό σου γραφείο. Το δικό σου στέκι. Το δικό σου πολιτικό γραφείο. Για τη δικιά σου πολιτική, γιατί η πολιτική είναι του πολίτη. Και τώρα θα πρέπει να πάει η δύναμη στα χέρια του πολίτη. Μην καθυστερείς άλλο. Έχουν ετοιμάσει άσχημα πράγματα, όπως έχω πει. Είναι χιλιάδες τα θέματα και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσεις. Πότε θα τα κάνεις όλα αυτά? Όταν σου διαλύσουν τελείως τη χώρα? Όσο καθυστερείς, τόσο το χειρότερο. Όσο καθυστερείς, Έλληνα πολίτη,
υπογράφεις το θάνατό σου πιο σύντομα και δίνεις σε αυτούς προβάδισμα να κάνουν το χειρότερο γιατί ξέρουν ότι τελειώνουν. Ενώσου με όλους αδέρφια η Ελλήνων Συνέλευση στο δικό σου πολιτικό φορέα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο, μια πραγματική επανάσταση από τον ίδιο τον πολίτη, με πραγματικά πολιτισμό, με δομημένα γραφεία, πολιτική, στρατηγική, από που θα βγαίνουν οι νόμοι, με ταξιακά σου ελάνια πρωτόκολλα, της ίδιας της ύπαρξης και της ζωής σου. Ποτέ άλλοτε. Τώρα είναι μεγάλη ευκαιρία. Δεν θα πω ότι φοβάσαι. Θα πω ότι αδρανείς. Όμως, η ζωή δεν είναι αδράνια. Είναι ένας πόλεμος από τότε που γεννήθηκες και μέχρι να φύγεις από εδώ θα πολεμάς. Ακόμα και να μείνεις και ένα δευτερόλεπτο παραπάνω. Άρα, τον πόλεμο τον έχεις μέσα σου. Μην τον φοβάσαι. Μη φοβάσαι τον πόλεμο. Να κοιτάς μόνο τη νίκη. Κοιτώντας τη νίκη, θα κερδίσεις τον πόλεμο. Κοιτώντας τον πόλεμο, δεν θα έχεις τη νίκη. Θα πολεμάς έως τη νίκη. Όπως και να έχει. Ο μονόδρομος είναι πολύ συγκεκριμένος. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη. Όμως, χρέος και καθήκον η ένωση όλων των Ελλήνων να ενωθείς στον πολιτικό φορέα όπου θα εδραιωθεί η πραγματική Ελλάνια Δημοκρατία, η οποία δεν έχει κόμματα, έχει δημόσια διοίκηση. Και η εκλογή κάθε φορά συμβαίνει για να αλλάξει τα πρόσωπα και όχι το πολίτευμα, ούτε τις ομάδες. Γιατί η δημοκρατία είναι μία και είμαστε όλοι. Είναι η δύναμη όλων μας. Αυτό σημαίνει η δημοκρατία. Κράτος, δύναμη, δήμος, οι δημότες, τα δημιουργήματα. Η δύναμη των δημιουργημάτων είναι η δημοκρατία. Κοινώς η δημοκρατεά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Η ώρα ήρθε. Τα μηνύματα είναι πολλά. Ο αέρας μυρίζει. Οι οχλαγωγίες, οι οχλήσεις και η αντινόηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και από εκεί πρέπει να πάρεις το μήνυμα ότι η ώρα είναι τώρα του ανθρώπου. Γι' αυτό κάνουν έτσι όλοι αυτοί. Για θα χάσουν. Και πρέπει να χάσουν. Γιατί η νίκη είναι του ανθρώπου. Δηλαδή, του Έλληνα άνθρωπου. Έλληνα πολίτη, είναι καθήκον σου. Είναι χρέος. Στους πρόγονους σου και στους απόγονους σου. Για την ίδια τη ζωή τη δικιά σου και την ίδια τη δημιουργία σου. Η ένωσή σου και η απελευθέρωσή σου. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.